Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Δεν ξέρω, είναι λες και δώσω ένα όνειρο. Η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου μόλις έχει τερματίσει πρώτη στις γυναίκες στον 31ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με ατομικό ρεκόρ 2 ώρες 46 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Είναι μόλις ο δεύτερος μαραθώνιος της ζωής της και η επίδοσή της την κατατάσσει στις 20 κορυφαίες αθλήτριες στην ιστορία της αυθεντικής διαδρομής. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω, αλλά πέρα από τον πόνο, πέρα από την κούραση, όταν τερματίζεις και όταν έχεις πετύχει και το στόχο σου, είναι ειλικρινά απερίγραφο. Η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου όμως δεν είναι μόνο νικήτρια του μαραθωνίου αλλά και της ζωής. 2 χρόνια πριν, σχεδόν αμέσως μετά τη γέννηση του γιού της, είχε διαγνωστεί με μυελοειδές καρκίνωμα, όμως δεν το έβαλε κάτω. Βγήκε νικήτρια και από αυτόν τον αγώνα και συνέχισε να τρέχει, γιατί το τρέξιμο την κάνει να νιώθει δυνατή.